κέρδισε από το αμυντικό rebound. Ο Ντεκόζη φτάνει μέχρι μέσα και αφήνει την μπάλα με πολύ ωραία πτήση προς το καλάθι της ΑΕΚ. Σπυριδονίδης θα πασάρει για τον Ντεκόζη που αφήνει την μπάλα με πολύ ωραίο τρόπο και δίνει προβάδισμα ενός πόντου στον Κόρυβο. Στα πρώτα 4,5 λεπτά τουλάχιστον, ο Γκριν θα περάσει και θα σκοράρει με το lay-up. 0 στα 2 ο Κόρυβος, 0 στο 1 τρίποντο η ΑΕΚ, και τώρα ο Λάγκφορντ θα τρακάρει με τον αντίπαλό του, αλλά με δεύτερη προσπάθεια και επιμονή στο transition η ΑΕΚ. Ο Λαρετζάκης προτιμά τον Μαυροειδή, ποστάρει τον αντίπαλό του, τον Χάινς, δίνει όμως έξω τον Γκριν, σουτάρει για 3 ο Λαρετζάκης και να 8-10 το πρώτο τρίποντο. Το πέτυχε ο Γιαννούλης Λαρετζάκης στο παιχνίδι. Ο Κόρυβος μέχρι τώρα δεν έχει σκοράρει από τα 6-85. Πώς λέει για τον Λάγκφορντ, θα το βάλω ψηλός και το βάζω ψηλός. Σπυριδονίδης στον ενδιασμό για τον Κόρυβο. Κάτι ξεχνάει, αλλά έρχεται να απογειωθεί προς το καλάθι ο Χάινς. Άθελά του ο Σπυριδονίδης. Έλερ ο Σακίλ Χάινς για το 15-12. Πάρα πολύ θεαματική φάση. 10 δευτερόλεπτα ακόμα, όλα για την ΑΕΚ. Ο Γκριν είναι έξω από το τρίποντο. Θα εξαπολύσει τη βόμβα τριών πόντων και θα ευστοχίσει. 18-15. Η ΑΕΚ, χωρίς Τάσο Αντωνάκη ο Κόρυβος. Ο Σάκοντα προσποιείται. Αλλά θα πετύχει ένα πολύ δύσκολο καλάθι. Rebound από την ΑΕΚ και στο transition ο Ξανθόπουλος. Θα πασάρει για τον Πάντερ. Πολύ γρήγορο ο Αμερικανός. Ισοφαρίζει. Χαρισματικός ο πρώην παίκτης του Λαυρίου. Στον τελικό κυπέλου με τον Ολυμπιακό. 19-19. Από εκεί που η ΑΕΚ έχανε 18-12. Σκουλίδας στην εκπνοή και ανανώθηκε ο χρόνος με το επιθετικό rebound. Ο Κάρσον σουτάρει από μακριά. Airball. Επιθετικό rebound από τον Λάγκφορντ αυτή τη φορά. Πασάρει για τον Χάινς. Θα καρφώσει με δύναμη. Γκρινιάζει για τα block out. Χάθηκαν δύο επιθετικά rebound. Ο Χάρης ο οποίος έχει μείνει στους δύο πόντους. Ο Ξανθόπουλος πάει για το lay-up αλλά στοχεία για αμυντικό rebound από τον Χάρης. Τρέχει πολύ γρήγορα ο Κόρυβος και τελειώνει τη φάση με τον Κον. Καταπληκτικός ευνηδιασμός. Ο Σάκοτα παραπατάει ελαφρώς. Διατηρεί τον έλεγχο της μπάλας. Θα κάνει αυτό το fade away και θα ευστοχίσει με πολύ υποδειγματικό τρόπο. Ξανθόπουλος για τον James. Άποντος ο Αμερικανός. Όπως και ο Ξανθόπουλος βέβαια. Για να δούμε τώρα. Ο James προτιμά τον Σάκοτα. Σάκοτα σουτάρει για 3. Έχει ζεσταθεί νωρίτερα. Ζητάει και φάουλ. Ο Κόν έχει τον Πάντερ και ξανά στον Πόσλεϊ. Ο Πόσλεϊ σουτάρει από μακριά και ευστοχή στο φινάλε της επίθεσης των 24. Αυτά τα τρίποντα είναι μαχαιριές. Η ΑΕΚ βέβαια έχει την εμπειρία να μπορεί να διαχειρίζεται αυτά τα σουτ. Πάντερ για τον Ξανθόπουλο. Και πάλι για τον Αμερικανό. Αυτό δίνει στον Βασιλόπουλο. Ο Βασιλόπουλος για 3 και ευστοχή. Κάρσον. Πασάρει στον Ντεκόζη. Το κυνηγάει ο Πάντερ. Ο Ντεκόζη έχει γρήγορο πρώτο βήμα. Θα κάνει ένα βηματάκι προς τα πίσω για να ελευθερωθεί και να σκοράρει. Σάκοτα, Βασιλόπουλο και Πάντερ. Τρίτο φάουλ νωρίτερα για τον Σαχπατζίδη. Ο Σάκοτα κάνει μια πολύ δύσκολη προσπάθεια. Σκουλίδας δεν πάει στο δυνατό σημείο του, αλλά πάει σε ένα πάρα πολύ δύσκολο lay-up. Πολύ θεαματικό, ίσως και λίγο τυχερό, αλλά ομάδα στην οποία ανήκει, γιατί παίζει δανεικός στον Κόρυβο. Ξανά εδώ η φάση. Μετά την μπάλα με το αριστερό του χέρι και αυτή καταλήγει στο διχτάκι. Για τον Ντεκόζη, Λάγκφορντ και Χάινς, αυτή είναι η πέντε. Ο Λάγκφορντ πασάρει στον Πόσλεϊ έξω από το τρίποντο. Ο Αμερικανός πετυχαίνει ένα πάρα πολύ δύσκολο καλάθι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά παίρνει και το φάουλ και θα έχει δικαίωμα και για μία ελεύθερη βολή. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Κόρυβος από το ξεκίνημα του αγώνα πετυχαίνει καλάθι στην εκπνοή των 24. Βλέπουμε ξανά τη φάση. Κερδίζει και θα έχει δικαίωμα για μία συμπληρωματική βολή. Λαρετζάκης. Κακή πάσα. Ο Κάρσον κλέβει στον εφνιασμό. Θα φτάσει μέχρι μέσα με το lay-up. 41-33. 45-35. Τρίτο ομαδικό για τον Κόρυβο. Έχει συμπληρώσει τα 5. Η ΑΕΚ. Βασιλόπουλος για τον Μάικ Γκριν. Ο οποίος ποστάρει. Θα περάσει από τον Κάρσον. Θα πάρει και το φάουλ. Ο Γκριν δεν είχε πρόβλημα να σκοράρει και να πάρει και το φάουλ. 45-38 από το... Για το 47-38 ο Βασιλόπουλος προσποιείται. Πασάρει για τον Μάνι Χάρης. Ο Χάρης από τη γωνία σαν πέναλτι. 47-41. Έξαλλος ο τίτλων πόντων. Από τον Βασιλόπουλο και από τον Σάκοτα. Εφνιδιασμός για την ΑΕΚ με τον Μάνι Χάρης. Αστοχή. Έρχεται όμως ο ίδιος να πάρει το επιθετικό rebound και να τελειώσει τη φάση. Πασάρει στον Μάνι Χάρης.
Αυτό με κάτω τον Κάρσον είναι πιο κοντός. Ποστάρει και πάλι ο Mike Green για να ευστοχίσει μπροστά από τον αντίπαλό του. Ξανακεχτεί μόνο δύο. Και με αυτό το επιμέρους σκορ κλέβει τώρα και την μπάλα. Ο Βασιλόπουλος δίνει στο Μάνι Χάρης. Ο Μάνι Χάρης θα πασάρει για τον Πάντερ. Κάρφωμα και ισοφάριση. 47-47. Πολύ πολύ γρήγορα. Μέσα σε ένα τρίλεπτο. Η ΑΕΚ βλέπουμε εδώ την πάσα στον Πάντερ. Πασάρει στον Πόσλεϊ. Λάγκφορντ Χάινς. Και ο Ντεκόζη είναι στην πεντάδα. Ο Πόσλεϊ αντέδρασε γρήγορα, το σκορ. Για να δούμε, θα αλλάξει τώρα με το τρίποντα από τον Σακίλ Χάινς. Ενώ ο Κορύβος αμήνεται με Σπυριδονίδη, Ντεκόζη, Λάγκφορντ, Χάινς και Κον. Θα σουτάρει από μακριά ο Τζέιμς και θα ευστοχίσει. Σουτ τριών πόντων μάλιστα από τον Ντελερόι Τζέιμς. Έχει στην πλάτη τον Χάινς. Ποστάρει ο Σάκοτα, θα γυρίσει με δύσκολο τρόπο, παίρνει όμως το rebound. Τελειώνει τη φάση χωρίς να κοιτάζει, αλλά με το ένστικτό του στον Κάρσον. Ο Κάρσον έχει μπροστά του τον Mike Green. Πασάρει για τον Λάγκφορντ. Αυτός πετυχαίνει το καλάθι και σφαφαρίζει. Ισόπαλο σκορ, μεγάλο μάτς στο κλειστό της Ζήλιδας. Quinton Ντεκόζη κάνει ντουέτο με τον Μάνι Χάρης. Προσπαθεί να κλέψει μαζί με τον Σάκοτα. Σουτάρει από μακριά ο Χάινς και φτωχή. 67-65, διότι πατούσε γραμμή. Φάτσα με το καλάθι. Mike Green. Πασάρι στον Σάκοτα, αυτός οπλίζει και πυροβολεί για 3. 67-70 από τον Ντούσαν Σάκοτα που κάνει μεγάλο παιχνίδι. Φωτιά είναι ο Σάκοτα. Κάρσον μέχρι μέσα lay up. Εύστοχο. 69-70. 70-70. 1 λεπτό και 15 δεύτερα για το φινάλε της δραματικής αναμέτρησης. Το κλειστό της Ήλιδας. Πώς λέει, φτάνει με lay up μέχρι το καλάθι. 72-70. Είναι αυτός που θα ξαναδώσει τον συμπατριώτη του. Σουτάρει για 3 ο Αμερικανός, είναι άστοχος. Επιθετικό rebound από τον Mike Green που αστοχεί. Ένα ακόμα επιθετικό rebound από τον ίδιο παίκτη. Βγαίνει έξω η μπάλα για τον James και αυτό για τον Πάντερ. Ο Πάντερ σουτάρει για 3 και φτωχή. Μεγάλο μάτς στην Ήλιδα. 72-73. Mike Green. Ο Green για τον James. Ο James δεν σουτάρει για 3, αλλά προτιμάει τον Mike Green. Αυτός θα πάρει την προσπάθεια. 73-76. Στα 14,5 δευτερόλεπτα ο Mike Green πήρε την κρίσιμη προσπάθεια. Στα 14,5 δευτερόλεπτα και βάζει την ΑΕΚ σε θέση ισχύος και τον Κόρυβο τώρα στον αγωνιστικό γρίφο. 73-76, μεγάλο μάτς στο κλειστό της Ήλιδας για να δούμε ποιος θα πάρει την προσπάθεια από τον Κόρυβο. Ο Βασιλόπουλος κλέβει από τον Σκουλίδα και πασάροντας πίσω από την πλάτη δίνει στο Ξανθόπουλο για να το ξανακλέψει ο Πόσλεϊ που σκοράρει για το 75-76. Στα 4,9 δευτερόλεπτα η πρώτη βολή, σίδερο. Και η δραματική αναμέτρηση στην Ήλιδα. Η δεύτερη βολή μέσα. 75-77. Ο Ντεκόζη θα επαναφέρει για τον Κάρσον. Ο Κάρσον χάνει λίγο τον έλεγχο. Ο Σπυριδονίδης μπερδεύεται ανάμεσα σε δύο παίκτες. Και η ΑΕΚ, κυρίες και κύριοι, είναι η νικήτρια με 77-75. Στα τελευταία 5 δευτερόλεπτα παρά κάτι εκατοστά που είχε στην διάθεσή του ο Κόρυβος, δεν μπόρεσε να εκδηλώσει επίθεση.